Γεια σας. Γεια σου. Θα ξεκινήσω, κύριος Γαβαλάς. Νικολίδα, αυτή η τεχνική μου αρέσει σε ένα κομμάτι που είναι ένα spare, που είναι δηλαδή πάνω από κάποιο ρούχο. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Όλοι οι σχεδιαστές την κάνουν, την επαναλαμβάνουν κάθε τόσο, σε στυλ σάλι, όπως το λέμε, ή μποξάς, όπως το λέγανε παλιά οι γιαγιάδες που τα έφτιαχναν αυτά. Μ' αρέσει που κρέμονται έτσι αυτά τα μανίκια, κάνουν ένα στυλ τάδε. Βγάλε όμως αυτό τώρα να το δούμε σκέτο πώς θα ήταν. Ναι, γιατί μπορεί να δώσει μια άλλη διάσταση. Σελτάκι. Ναι. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ αυτό το μέσα πάρα πολύ, με ένα short jean. Τι εσύ, μιας και δεν να βάλεις jean, shorts. Α, και shorts. Πολύ καυτό shorts κιόλας μπορείς να ήταν. Αν με ήταν πλεκτό το... shorts. Ή ένα πλεκτό, ναι, αυτό το ναι. Καλαμπόκι που λέμε, που είναι πάρα πολύ χοντρό, mm-hmm. για να κάνεις ένα total πλεκτό, με μια γκέτα πλεκτή και με αυτό το παπούτσι το άσπρο, mm-hmm. το νοσοκομιακό, που είναι νοσοκόμα προχωρημένη σε ένα ιατρικό κέντρο ιδιωτικό που τους δίνει budget για να αγοράσουν ο ιδιοκτήτης. Μ' αρέσει και το τσαντάκι αυτό το πουγγί, είναι ωραίο, αλλά φτωχό το ντύσιμο. Okay. Για να προχωρήσουμε. Εύελιν. Γεια σου. Γεια. Λοιπόν, είναι μια ωραία ιδέα που δεν την έχω συνηθίσει να τη βλέπω και μου αρέσει να με προκαλείς. Λοιπόν, σκεφτόμουν όσο είναι ώρα μιλούσε ο κύριος Γαβαλάς, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Άκου τώρα. Αν αυτή την μπλούζα την είχες κάνει crop, μάζεψέ την λίγο αν μπορείς. Μπορώ μισό να τα αφήσω λίγο αυτά. Μπορώ να το κάνω, γιατί έχω και ένα τοπάκι μέσα που μπορώ να το βάλω. Να κάνει τώρα κοπιάρισε τι είναι, Αντριάννα. Έτσι, κάπως. Κάπως έτσι. Και θα το φανταζόμουν και με ένα φαρδί τζιν από κάτω, από αυτά τα ωραία που φέρνεις μου και έχεις αρχίσει να μας συνηθίζεις. Ναι. Και όλο αυτό θα ήταν πολύ ωραίο σαν εικόνα. Πώς σας φαίνεται εσάς? Ναι, ωραίο είναι αυτό. Ναι. Γιατί ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τα πολύ μακριά μανίκια που μου αρέσει που έτσι αυτό. Δεν είναι ένα 70s vibe. Νομίζω. Δεν πειράζει. Έχει ένα touch πολύ σημερινό, έτσι. Mm. Και θα ήθελα ένα μποτζίν φαρδί. Τώρα όμως, έτσι όπως το βλέπω, δεν με χαλάει καθόλου. Μου αρέσει. Ίσως να δούλευε και η ζακέτα, αν την έβαζες ίσως ρηχτή. Στη τσάντα θα έβαζα κάτι εντελώς διαφορετικό. Μία τσάντα μονόχρωμη, πιο σκληρή, για να δικαιολογεί και το παπούτσι από κάτω. Κοίτα, Τίνα. Ξαφνικά βγάζει ένα νόημα. Δύο. Ευχαριστώ. Πολύ καλύτερα από χτες, Νικολίνα. Στέλιο μου. Ναι. Προβληματισμένος ο κύριος. Ναι, είμαι πολύ προβληματισμένος, διότι αλήθεια ότι αυτό το top μου αρέσει πάρα πολύ. Μου θυμίζει και εμένα κάτι που μου έχει κάνει η γιαγιά μου πολύ παλιά. Προτιμώ σίγουρα την μπλούζα, δεν μου αρέσει η ζακέτα ή δεν μου αρέσει συνδυασμένο με την ναι. μπλούζα. Δηλαδή ναι, το ναι, ένα ναι. τρώει το άλλο. Okay. Το ένα τρώει το άλλο, εγώ θα κρατούσα το μέσα και δεν του αξίζουν αυτά τα παπούτσια, αυτού του top. Ήθελα λίγα, μια πιο folklore αντιμετώπιση γενικά ή μια με λίγο πιο hippie, μια μεγάλη τσάντα με κρόσια, λίγο σουέντ, μια καουμπόικη μπότα, ένα σκούρο ντένιμ, καμπάνα. Κάνω πάρα ένα κάρκο κοτλέ, δηλαδή κάνω πάρα πολλές εικόνες, άλλες τελείως άσχετες με αυτό που έφερες εσύ. Οκ. Okay. Δεν μπορώ να πω ότι ζήγησε σωστά την εικόνα, παρόλο που είχε ενδιαφέρον, αλλά θα ήθελε περισσότερο δουλειά. Νομίζω επαναπαύτηκε στο ότι είναι εντυπωσιακά τα πάνω κομμάτια, Νικολή. Mm. Ευχαριστώ. Επιμένει. 7,4 είναι η τελική βαθμολογία για σήμερα. Καλύτερη από χθες. Καλύτερη από χθες. Ευχαριστώ.